Το File History των Windows 10 είναι μια αξιόπιστη επιλογή για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων. Για να το χρησιμοποιήσετε, θα πρέπει να διαθέτετε έναν εξωτερικό χώρο αποθήκευσης, όπως ένα εξωτερικό δίσκο ή ένα στικάκι. Δεν χρειάζεστε τίποτα άλλο παρά μόνο να το ενεργοποιήσετε από τις ρυθμίσεις. Αφού ξεκινήσετε το backup μέσω του File History, τα αντίγραφα ασφαλείας παραμένουν στο backup σας ακόμα και αν τα διαγράψετε από τον υπολογιστή. Με αποτέλεσμα, το File History να κρατά και τις παλιές εκδόσεις ενός αρχείου. Έτσι, αν χρειάζεστε ένα αρχείο στην παλιά του μορφή, μπορείτε να το βρείτε από το backup σας. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς το ενεργοποιούμε. Αρχικά, συνδέουμε τον εξωτερικό χώρο αποθήκευσης στον υπολογιστή μας. Ύστερα, πηγαίνουμε στο Control Panel, πληκτρολογώντας το την έναρξη. Αφού ανοίξει το παράθυρο, κλικάρουμε την επιλογή System and Security. Όταν ανοίξει η υποενότητα των ρυθμίσεων, επιλέγουμε το File History και πατάμε Turn On. Αν θέλουμε να αλλάξουμε τον χώρο αποθήκευσης, μπορούμε να το κάνουμε από το Select Drive. Αν δεν θέλουμε να δημιουργηθεί αντίγραφο ασφαλείας για έναν συγκεκριμένο φάκελο, μπορούμε να τον αφαιρέσουμε πατώντας Exclude Folders και πατώντας Add. Στα Advanced Settings μπορούμε να δούμε κάθε πότε δημιουργούνται τα αντίγραφα ασφαλείας και για πόσο χρονικό διάστημα παραμένουν στο backup. Τέλος, κρατήστε υπόψη ότι το File History κρατάει backup για όλους τους φακέλους και αρχεία που υπάρχουν στο φάκελο User του υπολογιστή σας.